τον πρόεδρο, τον κύριο Διαμαντή Διαμαντόπουλο, και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Παναγή. Καλώς ήρθατε, κύριοι, και οι δυο σας. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, καταρχάς, πριν πούμε το οτιδήποτε, θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη σε αυτό το θέμα που ισχύει για τη Βαμβακιά, την Αναγέννηση, τον Προβατά, τη Μονοκλησιά, την Άνω Καμίλα και το Άνω και Κάτω Μητρούσι, καθώς εκεί οι αγρότες λένε ότι δήλωσαν τη ζημιά τους, πληρώσανε τον ανταποκριτή τους, αλλά δεν έρχονται τα πορίσματα από τον ΕΛΓΑ, καθώς μόλις σήμερα τους είπε ο ΕΛΓΑ ότι εγώ δεν έχω πάρει χρήματα από εσάς, άρα δεν στέλνω τα πορίσματα. Και βέβαια δεν έρχονται και οι αποζημιώσεις. Για πείτε μου τώρα. Γιατί και εσείς φαντάζομαι, κατά καιρού παθαίνετε ζημιές. Και... Εννοείται ότι και εμείς φέτος είχαμε μια πρωτόγνωρη καταστροφή. Η ίδια διαδικασία είναι για όλους. Και ωραία. Μάλιστα εδώ πρέπει να γνωρίζουμε τώρα ότι πλέον γίνεται και ηλεκτρονικά υποβολή αίτησης ζημίας. Δεν είναι αυτό που κάποτε γινόταν, πηγαίναμε, αφήναμε οτιδήποτε λεφτά, όπως έχει το δικαίωμα ο κάθε αγρότης, αν θέλει, με τον κωδικό πληρωμής, ανάλογα με τα στρέμματα, αφού γράφει ηλεκτρονικά η δήλωση το ποσό που πρέπει να βάλει ως τέλος για τη δήλωσή του, να το καταβάλει και αν θέλει ηλεκτρονικά, είτε και στην τράπεζα. Ηλεκτρονικά δεν πρέπει να έγινε, γιατί ο υπάλληλος λέει ότι θα πήρε τα λεφτά σπίτι του, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γρηγοριάδη, έγινε διάρρηξη στο σπίτι του και πάνε τα λεφτά. Να. Και μου λέτε, εγώ αυτό που γνωρίζουν είναι ότι όταν κάποιος υποβάλλει δήλωση ζημίας, αυτή απευθείας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα του ΕΛΓΑ. Ωραία. Από εκεί και πέρα έχει το δικαίωμα κάποιος είτε να το πληρώσει ηλεκτρονικά με κωδικό πληρωμής, είτε να το δώσει, αν θέλει, με χρήματα στον ανταποκριτή, έτσι, το που έχουμε ειδικά αυτό, για τον ΕΛΓΑ. Αυτό θα έγινε. Αν λοιπόν ο ανταποκριτής έχει πάρει τα λεφτά και δεν τα έχει καταβάλει στον οργανισμό, εννοείται ότι θα έρθει ακυρωτική στην κατάσταση που, όπως γνωρίζω εγώ, έρχεται πίσω πλέον, ακυρωτική ότι δεν δικαιούνται και ότι δεν έχει γίνει αίτηση ζημίας. Ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί. Δηλαδή, αν εσείς μου φάτε τα λεφτά ενώ εγώ σας έχω πληρώσει, θα έρθει ακυρωτική και θα μου πει ότι δεν δικαιούμαι αποζημίωση. Λογικά αυτό έχει γίνει. Αν καταλαβαίνω σωστά, έτσι. Και πού θα βγάλουμε άκρη τώρα? Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα, πραγματικά. Άρα λοιπόν κάποιος κατακράσει το χρήμα των αγροτών. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει με βάση τα λεγόμενα που ο υπάλληλος είπε ότι εγώ τα πήρα τα λεφτά σπίτι μου, έγινε διάρρηξη στο σπίτι μου και πάνε τα λεφτά. Πάντως η διαδικασία, να ξέρετε, τη υποβολή ζημίας πλέον έχει αλλάξει. Δεν είναι αυτό που όπως ήταν κάποτε. Έτσι που πάνω σε χαρτιά, απευθείας υποβάλλεται ηλεκτρονικά και μάλιστα, επειδή έτυχε και εγώ να το πάθω ίδιος φέτος με ζημία, πληρώνοντας πήρα απευθείας και το αποδεκτικό. Με τον κωδικό της ζημίας και έτσι, ό,τι έχουν... Πληρώσατε ηλεκτρονικά όμως. Ναι, πληρώσα ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά πληρώσα. Δεν τα δώσατε τα λεφτά στο χέρι κάποιου. Όχι. Πάνω στη δήλωση, ακούστε, στην υποβολή γράφει και το ποσό, ανάλογα με τα στρέμματα που κάθε ένας από εμάς δικαιούται. Έτσι γράφει, το κατέθεσα και πήρα και αποδεκτικό. Αλλά η δήλωση, το ξαναλέω και πάλι, που υποβάλλουμε για την αίτηση ζημίας, βγαίνει πλέον ηλεκτρονικά. Αυτά μόνο στην Ελλάδα όμως, πραγματικά. Δηλαδή, είμαι ο ανταποκριτής, παίρνω τα λεφτά, τα πάω σπίτι μου. Να η ατυχία του, μου διέριξαν το σπίτι. Ξέρω εγώ, μου πήραν τα λεφτά, δεν έχω να τα δώσω. Ο ΕΛΓΑ δεν αναγνωρίζει. Εγώ ξέρω ότι όταν είμαι υπάλληλος κάποιου, έχω και τον έλεγχο. Και ότι αν λέω ότι εγώ τα χάσα τα λεφτά, δεν τα έχω τα λεφτά, δεν τα έστειλα τα λεφτά, καταρχάς δεν ξέρω γιατί τα είχε σπίτι του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ευθύνες τώρα. Κυρία Μωρέτη, όλοι οι άνθρωποι είμαστε και ενδεχομένως και αυτός ο κύριος να έπαθε αυτή τη ζημιά. Αλλά είχε γίνει και πέρυσι, λέει, σε ένα χωριό. Πέρα όμως από αυτό, οφείλει όμως ο ίδιος να ενημερώσει πρωτίστως τους ίδιους αγρότες, πρωτίστως τον ίδιο οργανισμό, ώστε αυτοί οι άνθρωποι, για πέστε μου λίγο τώρα, με αυτές τις πρωτόγνωρες καταστροφές, όταν κάποιος δεν έχει πάρει και παραγωγή, τι θα επικαλεστεί αυτός ο κύριος που δεν έχει ο άλλος να ζήσει στο σπιτικό του και περιμένει απεγνωσμένο αυτή την αποζημίωση? Δεν ξέρω. Εδώ τώρα μιλάμε ότι τα ζητήματα προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Δεν είμαστε δικηγόροι, αλλά από αυτά τουλάχιστον που εγώ κατανοώ. Και πολύ περισσότερο σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις που ζούμε όλοι, έτσι. Που είναι όλα μετρημένα κουκιά. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Λίγο το νερό. Και θα έχουμε και. Δώστηκε το νερό εδώ στον κύριο Παναγή. Κύριε Διαμαντόπουλε.